Ερώτησης. Ορισμένοι πνευματικοί ιερείς δεν φορούν το επιτραχύλιον όταν εξομολογούν. Είναι σωστό αυτό? Όταν βιάζεται ο πνευματικός και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα, τι να κάνουμε? Απάντηση. Αυτά είναι δύο ερωτήματα. Ας τα πούμε ένα-ένα. Η αμάθεια μας κάνει πολλές φορές να σκανδαλιζόμαστε και να αμαρτάνουμε και να λέμε εις βάρος των άλλων και διαιρέων και αρχιεραίων ακόμη. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και στην εξομολόγηση νόμοι και κανόνες και κανονισμοί τους οποίους εμείς δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό αν δεν ξέρουμε κάτι, ας μην βγάζουμε συμπέρασμα και αποφάσεις πριν τα μάθουμε. Η εξομολόγηση γίνεται και χωρίς να φοράει ο πνευματικός το πετραχύλι. Το πετραχύλι το φοράει όταν διαβάζουν την ευχή. Την προηγούμενη ώρα που τα συζητούν δεν χρειάζεται να το φορούν. Καλό βέβαια και άγιο να το φορούν, να με σκανδαλίζει το κόσμο. Αλλά σε περίπτωση που δεν το φοράει ο ιερέας, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι έξω από το μυστήριο. Το πετραχύλι είναι το ορατό, το φανερό αντικείμενο και μέσον δια του οποίου τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας και επέρχεται η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν το φοράει όταν πρόκειται να τελέσει κάποιο μυστήριο ή κάποια ακολουθία ή ευχή ή κάποια προσευχή. Εμπροκειμένως στην εξομολόγηση το φοράει, όπως είπαμε, την ώρα ακριβώς που θα τελεστεί το μυστήριο αυτό της μετανοίας εξομολογήσεως. Τώρα, γιατί ορισμένοι ιερείς το φοράνε συνέχεια? Απλούστατα, να μην το βάνω βγάζουν. Το φοράνε όταν αρχίζουν και το βγάζουν όταν τελειώνουν. Αλλά και ένας που δεν θα το φορέσει θα το κρατάει, θα το έχει στα πόδια του ή στα χέρια του. Αυτό όμως που δεν το φοράει δεν σημαίνει ότι δεν εξομολογεί σωστά και ότι δεν συγχωρεί τις αμαρτίες. Αν σας διαβάσει κανείς ιερέας χωρίς πετραχύλι, τότε μπορούμε να πούμε γιατί δεν το φοράει, όχι όμως όταν εξομολογόμαστε, αλλά όταν μας συγχωράει, τότε είναι απαραίτητο. Εάν δεν το φοράει τότε, είναι μεγάλο λάθος του ιερέως. Αλλά δεν νομίζω να κάνει κανείς ιερέας αυτό το μεγάλο λάθος, το μεγάλο αμάρτημα. Ως γνωστόν, το πετραχύλι των ιερέων είναι τύπος του Ιορδάνου ποταμού. Εικονίζει τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι ο σπουδαιότερος ποταμός από όσους αναφέρει η Αγία Γραφή, κυρίως διότι εντός αυτού ο τίμιος πρόδρομος εβάπτιζε τους μετανούντας και προετοιμασμένους για την νέα πίστη ανθρώπους, και κυρίως διότι εντός αυτού κατάκραση κατάβαση εβαπτίστη και ο ευλογημένος ο αναμάρτητος Ιησούς διαχειρός ανθρώπου. Ο ποταμός αυτός πηγάζει από δύο πηγές, τη μία που ονομάζεται Ιόρ και την δευτέρα η οποία λέγεται Δάν. Εξού εκλήθηκε Ιόρ Δάνης. Κατ' άλλους ονομάζεται Ιορδάνης εκ του βραϊκού Ιαρδέν, που σημαίνει ορμητικός. Ο Ιορδάνης διέρχεται έξω της Ιεριχού, όπου υπάρχει ακόμη σιδερένια γέφυρα για τις οποίες γίνεται η συγκοινωνία της Παλαιστίνης με την Ιορδανία, υπεριορδανία. Πηγάζει, όπως είπαμε, από τις πηγές Ιόρ και Δάν, οι οποίες βρίσκονται στους πρόποδας του όρους Ερμών. Διασχίζει τα Έλλη με Ρώμ, κατόπιν διέρχεται την λίμνη Γενισαρέτ ή τη Βεριάδα και τέλος χύνεται στην Νεκρά Θάλασσα, η οποία λέγεται Ασφαλίτιδα λίμνη. Τα περί Ιορδάνου ερμηνεύει ο αλληγορικός Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος λέει ότι ο Ιορδάνης είναι τύπος του ανθρωπίνου γένους. Όπως αυτός έχει δύο πηγές, έτσι και η ανθρωπότης πηγάζει από τον Αδάμ και την Εύα. Και όπως ο Ιορδάνης χύνεται στην Νεκρά Θάλασσα, έτσι και η ανθρωπότης οδηγεί το και εφέρεται προς την νέκρωση, προς τον Άδη. Και τέλος, όπως ο Ιορδάνης μετά την βάπτιση εις αυτόν
του Χριστού εστράφει προς τα οπίσω, ούτω πως και εμείς βαφτιζόμενοι και πιστεύοντες εις τον Θεό επιστρέφουμε από την νέκρωση και φερόμεθα προς την ζωή την αιώνια. Τέλος, κατά τον ίδιο Πατέρα, το Χρυσόστομο, τύπος του Ιορδάνου είναι και το υπετραχύλιον των Κυρικών, το οποίο και αυτό αποτελείται από δύο μέρη και εις αυτό εναποθέτει ο κάθε πιστός τα αμαρτήματά του. Και όπως ο Ιορδάνης εισβάλλει στην νεκρά θάλασσα, έτσι και δια του υπετραχυλίου νεκρώνονται και αφανίζονται εις αυτό εναποτιθέμενες αμαρτίες και ο πιστός ζωούται και σώζεται. Αυτά περί του επιτραχυλίου και επανερχόμεθα. Πόσα δεν ξέρουμε. Μα έχετε τη γνώμη ότι μπορεί ο μικρός άνθρωπος, ο περιορισμένος νους του ανθρώπου, να μάθει και να γνωρίσει πολλά? Μην κοιτάτε που ο εγωισμός μας κάνει να πιστεύουμε ότι ξεπεράσαμε στη γνώση και το Θεό και όταν βγήκαμε στα σύννεφα και στο φεγγάρι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έλεγε ο σοφός Σωκράτης, ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Και ακόμη αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Είδε τις δοκί δεν ετή, ουδέπο ουδέν έγνοκε καθώς διγνώνε. Ποτέ κανείς λέει δεν γνώρισε και δεν γνωρίζει τίποτα όπως πρέπει. Γι' αυτό ας μην αυτοαπατώμεθα ότι κάτι ξέρουμε. Στη συνέχεια λοιπόν υπάρχει και η άλλη εκείνη ερώτηση που λέει τι να κάνουμε όταν οι ιερείς δεν έχουν πολύ χρόνο και δεν προλαβαίνουν να τα πούμε όλα. Τι να πούμε επ' αυτού? Δίκιο έχουμε και εμείς, δίκιο έχουν και αυτοί. Και αυτοί είναι άνθρωποι με αδυναμίες και πολλές φορές με ελαττώματα, με νεύρα και αν θέλετε και με πάθη και διοτροπίες, σαν άνθρωποι που είναι και αυτοί σαν και εμάς. Και μάλιστα αυτοί πολεμούνται πολύ περισσότερο από εμάς τους λαϊκούς, από το διάβολο. Έχουν πολλούς σατανάδες αυτοί και γι' αυτό φτάνουν ορισμένοι στο σημείο αυτό να βιάζονται. Επειδή όμως εμείς δεν ξέρουμε από τι φέρεται έτσι, από λάθος, από βία, από θυμό, από απασχόληση, άλλη, από διοτροπία, από κούραση, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό δεν μας πέφτει λόγος εμάς. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε εμείς γιατί βιάζονται. Ένας όμως που θέλει πράγματι να εξομολογείται σωστά και να αναπαύεται, τότε να κάνει ό,τι κάνουμε και με το γιατρό όταν έχει δουλειά. Του λέμε γιατρέ μου, τώρα έχεις δουλειά, γι' αυτό θα περάσω άλλη ώρα, θα έρθω αύριο και θα είσαστε μόνος σας. Πού θα είσαστε μόνος σας? Γιατί εκεί ξέρουμε τον τρόπο να εκμεταλλευόμαστε τα πράγματα και βοηθάμε τον εαυτό μας να πετύχει το καλύτερο και το πιο ωφέλιμο και μόνο στον ιερέα δεν ξέρουμε? Και αρχίζουμε και λέμε, δεν με προσέχει, με λογαριάζει και τόσα και τόσα άλλα που λέμε. Τα λέμε διότι έχουμε πίσω μας τα διαβολάκια που μας τα ψιθυρίζουν. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Μακάρι να μπορούσαν να μας περιμένουν ώρες πολλές, αλλά δυστυχώς δεν είναι άγγελοι και αυτοί. Αν τελικά δεν εξυπηρετούμεθα από αυτόν που έχουμε, ας καταφύγουμε σε άλλους που θα μας αναπαύουν. Αλλά να προσέξουμε μήπως ο διάβολος με τα τεχνάσματα που έχει δεν μας αφήνει να στεριώσουμε πουθενά και μας στέλνει πότε στον έναν και πότε στον άλλον. Ερώτησης.